Οι Κυκλάδες προβλέπεται το 2033 με βάση τις αξιολογήσεις που γίνονται να έχουν έλλειμμα περίπου 160 εκατομμυρίων κυβικών νερού. Πού θα το βρεις αυτό? Σήμερα τι κάνεις? Πίνεις το αίμα σου, το δικό σου αίμα. Παίρνεις το νερό μέσα από τη γη, το βγάζεις, κατεβάζεις τον φρεάτιο ορίζοντα, τον κατεβάζεις, αφήνεις τα νερά της θάλασσας να μπουν, καταστρέφεται για να τον αποκαταστήσεις θες 50-100 χρόνια. Αυτά κάνανε στην Αργολίδα, αυτά κάνανε στη Λάρισα, στον Κάμπο, αυτά κάνανε και καταστρέψαν τα υπόγεια νερά. Το θέμα είναι, θα βάλουμε μυαλό, θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε? Το έργο αυτό δεν είναι για να φέρεις νερό εδώ πέρα μόνο το καλοκαίρι για να το σπαταλήσεις. Νόρμες πρέπει να μπουν. Δύο πράγματα είναι τα προαπαιτούμενα για όλη αυτή τη συζήτηση που κάνω εδώ μέσα. Ένα, πιάνουμε τις πλαγιές. Οι αναβαθμίδες που κατέρευσαν έπρεπε να μην καταρρεύσουν. Ξέρετε ότι την δεκαετία του τέλη του 90 υπήρχε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το Med Stone, Mediterranean Stone, πέτρα. Το 95% αυτού του προγράμματος, του προϋπολογισμού αυτού του προγράμματος, το αξιοποίησε η Ισπανία στις Μαγιόρκες και στις Μινόρκες κτλ. Εμείς πήραμε 1% περίπου στην Άξο. Δεν πήγαινε το μυαλό αυτών των ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την περιοχή της γης, σε αυτά τα νησιά, βλέποντας αυτές τις χιλιάδες πεζούλες, να πούνε ότι μα μήπως το Med Stone μας ενδιαφέρει και εμάς. Και να πάμε με επιλογή τόπων να κάνουμε σωστές αποκαταστάσεις αναβαθμίδων, αυτές οι οποίες καθυστερούν την απορροή του νερού, μειώνουν τον χρόνο συρροής και βοηθούν τον εμπλουτισμό. Άρα λοιπόν είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν καλές συνθήκες υπεδάφους και μας δίνουν δυνατότητες να έχουμε καλά υπόγεια νερά. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι πρέπει σαν άνθρωποι να καταλάβουμε ότι το νερό είναι σπάνιο αγαθό. Δεν μπορείς να έχεις το μοντέλο κατανάλωσης που έχει ο Αμερικάνος, που ξοδεύει 700 λίτρα ανά άτομο ανά ημέρα, ούτε του Καναδού, ούτε του Αυστραλού που θέλει 550 ή του Σουηδού. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια οικονομία στο νερό. Η οικονομία στο νερό δεν σημαίνει ότι δεν θα πιεις, δεν σημαίνει, σημαίνει όμως ότι δεν θα πλένεις το αυτοκίνητό σου με τη μάνιγκα, σημαίνει μια σειρά από πράγματα τα οποία είναι, εάν τα κάνεις, στοιχεία πολιτισμού. Στήσαμε εκεί και βροχόμετρο και σταθμιγράφους και παίρναμε μετρήσεις και βγάλαμε μέρες ότι πέρασαν μέσα από αυτή τη ρεματιά σε μια μέρα, μέσα σε λίγες ώρες πέρασαν 100.000 κυβικά. Πού πήγαν αυτά τα 100.000? Πήγαν στα άλλα. Πάλι, τα χάσεις. Δεν τα κράτησε το ποτάμι, δεν τα κράτησε κανείς, δεν τα κράτησε το υπέδαφος. Οι Ιταλοί ξέρετε πόσα έχουν όταν εμείς κολλήσαμε στον αριθμό 30 και από αυτά λίγα έχουν πετύχει. 17.000 έκαναν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί δεν είχαν μυαλό. Οι Ιταλοί φτιάξαν τέτοια μικρά φράγματα, 17.000 στον αριθμό. Η Άνδρος είναι 360 ή 380 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ένας νομός, να τον πω, της Γαλλίας, η περιοχή του Τιμπερί δίπλα στη Λιόν, είναι 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σαν την Άνδρο. Ξέρετε πόσους ταμιευτήρες έχει? 400. Εμείς πόσους έχουμε εδώ στην Άνδρο? Τίποτα. Κανένα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Η την ίσχυη σε κάθε πενταετές πρόγραμμα φτιάχνουν 1.000-2.000 ταμιευτήρες. Η την ίσχυη. Δεν έχουν ούτε τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, δεν τα έχουν αυτά. Αυτό κάνουν, αυτό παλεύουν σε περιοχή η οποία βέβαια οι συνθήκες κλιματολογικές είναι πολύ δυσμενέστερες από αυτές που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και λένε το νερό νεράκι. Δύο είναι οι αντίπαλοι αυτών των έργων και κυρίως ξαναγυρίζω στο αγαπητό, στο προσφυλές μου θέμα των ταμιευτήρων. Οι αντίπαλοι αυτοί είναι οι γεωτρήσεις, τα συμφέροντα γύρω από τις γεωτρήσεις, τα οποία είναι πάρα πολλά και πολύ ισχυρά. Είναι μια οικονομία, δηλαδή πούμε, ποιος είναι ο τζίρος γύρω από το παιχνίδι των γεωτρήσεων ο ετήσιος. Θα δείτε νούμερα που θα τρέπετε τα μάτια. Στην Ελλάδα δεν πλούτησαν οι βιομηχανοί, αλλά υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που πήραν καλά. Το άλλο είναι οι αφαλατώσεις. Ήδη για τις αφαλατώσεις υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι σημαίνει. Εάν λειτουργείς απέναντι στη φύση με μία ευλάβεια, είσαι πολιτισμένος άνθρωπος. Πόρους που διαθέτεις πεπερασμένους, τους σέβεσαι. Και δεν κλαίγεσαι ότι δεν έχεις και θες συνέχεια άλλους. Μπορούμε να ζούμε λοιπόν με τα 200, 250, 300 λίτρα
την ημέρα και πολλά μας είναι για να ζούμε μια χαρά.